παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει μες στη σιγαλιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδοσταλιά. Μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη η ζωή. Να το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι. Να το θυμάσαι. Και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρδιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια μαύρη συνέργεια. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φιλιά να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συνέργεια. Πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου γιατί μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά η μαύρη συνέχεια. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια η μαύρη σε σφάζουν πόνοι διπλή για μένα σταλαζούν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα που στέκεσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα που στέκεσαι μακριά μου και λόγο.
Φίλες και φίλοι, και αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα 1200 τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Λευτέρη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου, σπουδαία μου φίλε. Πιτσιρίκο μένα, αλλά σπουδαία μου φίλε. Πρέπει να πω από την αρχή ότι μου έχεις επιβάλει να σου μιλάω στον ενικό, ότι μου κάνει τιμή που με θεωρείς φίλο σου, γιατί η γενιά μου η δημοσιογραφική σε θεωρεί δάσκαλο. Ναι, και πρόεδρο, πες το κι αυτό. Και πρόεδρο. Εγώ είμαι δόκιμο μέλος του Συλλόγου Λευτεριστών. Ακόμα εσύ και ο Νταλάρας και η άλλη παρέα δεν με έχετε κάνει μέλος. Ωστόσο, φιλοδοξώ να γίνω. Θα γίνεις, διότι προχωράς επάξια στον δρόμο που χάραξε ο Νταλάρας και όλοι αυτοί οι άλλοι, που είναι. Αυτοί είναι οι πρώτοι λευτεριστές. Αυτοί είναι οι πρώτοι. Τώρα θα γίνει οικουμενικός από φέτος, έτσι θα φτάσει μέχρι την Αυστραλία κλπ. Όσο δε για αυτό το τραγούδι το οποίο είπες, και αυτό το τραγούδι κλπ. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα η ιστορία. Δεν ξέρω αν συνεχοποιεί ή αν δεν έχει ακούσει. Αυτό το γράψαμε με τον Μπλέσσα το 1969, παρακαλώ. Και το είπε η Πόλη Πάνου και το είπε έξοχα. Εκείνο τον καιρό το τραγούδι δεν είχε κάνει καμία εντύπωση ή είχε κάνει μια εντύπωση περιορισμένη. Και ξαφνικά σκάει μύτη ένα κοριτσάκι εκεί στη Θεσσαλονίκη, ένα συγκρότημα και χαλάει τον κόσμο. Πρέπει να σου πω ότι είχαν αποπειραθεί και κάποιοι άλλοι, κάποιες δηλαδή τραγουδίστριες, και έχει μπει σε 3-4 δίσκους τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, χωρίς όμως επιτυχία. Μετά έγινε και μια ιστορία με ένα κοριτσάκι που συνάντησα εγώ στο Μόλυβο. Το λέει και αυτή. Το λέει και αυτή και το είδε και η κόρη μου και ενθουσιάστηκε. Δεν ήξερε η κόρη μου ότι είναι δικό μου. Έχουν αυρία άκρη η κόρη σου με 1200 τραγούδια. Και έρχεται η Ακίνθη και άρχισε να το τραγουδάει. Και εκεί που έγραφα εγώ και λοιπά, λέω δεν μας παρατάς επιτέλους. Μα μου λέει τόσο ωραίο τραγούδι. Και γυρνάω και του λέω είναι δικό μου. Άντε ρε μου λέει. Είναι δικό μου. Φεγγάρι πάνω θε μου, ασημένιο τάλιρο, και με το κορίτσι θε μου, πάμε για το φαλήρο. Αν μπορούσες να χαρακτηρίζεις με μια λέξη τον εαυτό σου, τι θα έβαζες, πώς θα τον χαρακτηρίζεις, υπάρχει μια λέξη που να σε χαρακτηρίζει? Σε όλη μου τη ζωή, αντί να κοιτάζω τα πολύ ωραία πράγματα που είναι τα εξαίσια κορίτσια του πλανήτη Γη, έχω φάει ατελείωτες ώρες, μιλάω για χιλιάδες ώρες, για να γράψεις ένα τραγούδι κατά κανόνα. Χρειάζεσαι ένα χρονικό διάστημα ημερών. Μπορεί και να βγει κάποια μέρα και θα σου πω και διάφορες τέτοιες ιστορίες που έχουν μια χάρη. Δηλαδή βγαίνει ένα τραγούδι σε μια ώρα, σε δύο ώρες, και βγαίνει ένα τραγούδι ή δεν βγαίνει καν μέσα σε χρόνια. Να σου πω ένα παράδειγμα. Από την εποχή ακόμη του Μάνου του Λοΐζου γράφω ένα τραγούδι που αρχίζει ως εξής. Ρίχνω στις ρίζες μου νερό, θαλασσονέρι αρμυρό, για να πεθάνω. Κι έρχεται ξάφνου μια ματιά, από το βοριά, από το νοτιά, και να πετιέμαι απάνω. Λοιπόν, προσπαθώ εδώ και 30 χρόνια να το τελειώσω και δεν μπορώ. Έχω φρακάρει. Λοιπόν, και το φέρνεις κάθε τόσο στο νου σου όταν περπατάς, ναι, και λοιπά, ναι, και δεν μπορείς να βρεις τη φράση στην εποχή. Ναι, και το φτιάχνω. Γι' αυτό σου λέω πώς θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πάει τη ζωή μου σε εφημερίδες, όπως γνωρίζεις, δουλεύουμε μαζί. 43 χρόνια είμαι στα Νέα. Και τότε ήταν άγρια τα ωράρια τα πρώτα χρόνια. Δουλεύατε όλη νύχτα. Όλη τη νύχτα, άμα κάτσω και σου πω. Μετά ήταν αυτές οι ατέλειωτες ώρες του τραγουδιού, διότι το τραγούδι, πρέπει να σου πω,
είναι ένα μαρτύριο όταν ιδίως το γράφεις κατά παραγγελία. Και εγώ έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια κατά παραγγελία. Με ποια έννοια? Έγραφα για το σινεμά, έγραφα για το θέατρο. Τα πιο πολλά τραγούδια μου έχουν γραφτεί για τον κινηματογράφο. Θα πιω απόψε το φεγγάρι, άπου είναι η ζωή, η φτωχολογιά κλπ. Δηλαδή θα μπορούσα να σου απαριθμίσω 100 τραγούδια αυτή τη στιγμή που γράφτηκαν. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Λέει η σκηνή τάδε, είναι ο Κούρκουλος, κάνει αυτό και εκεί και το σπίτι του. Και πάνω σε αυτό εγώ έπρεπε να γράψω ένα τραγούδι. Έπρεπε να δω τη σκηνή, έπρεπε να διαβάσω το σενάριο. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Τι κάνεις αυτού? Τα νιάτα μου. Κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σπίνει το καντήλι. Σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα γύλη μου. Κάποτε και ρώτα τον Ότι να σου πει, είχα ένα δωματιάκι στο σπίτι. Δούλευα όλη τη νύχτα, ερχόμουν, πήγαινα στο σπίτι μου τα χαράματα, κοιμόμουν στο μεσημέρι. Ρε Γιάννη, έγραφα ο Φουκαράς, έγραφα σαν σκυλί. Και τώρα μου είπε ο Νότης, να πούμε ποιος είναι ο Νότης. Ο Νότης ο Παπαδόπουλος είναι ο γιος σου, φίλος μου, συνομήλικος, έχουμε γεννηθεί τον ίδιο χρόνο και τον ίδιο μήνα, είναι τώρα αρχισυντάκτης των νέων. Μου είπε λοιπόν, τώρα που θα πας στο σπίτι, πες του πατέρα μου να σου ανοίξει κανένα συρτάρι. Δεν έχει γράψει μόνο 1200 ποίηματα, έχει τα συρτάρια γεμάτα, ναι, με διάφορα ημιτελή τελειωμένα, που κάποια στιγμή τραβάει ένα χαρτί, ναι, το τελειώνει και λέει πάρ' το, τραγούδισέ το. Ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να έχω γράψει γύρω στα, μαζί με αυτά που βρίσκονται στα συρτάρια, στα 5.000 κομμάτια. 5.000 λοιπόν. Ο Νότης τα ξέρει αυτά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα και ποίημα. Πολύ και περισσότερα, διότι αυτό που σου λέει ο Νότης είναι αληθές. Διότι αρχίζεις ένα ποίημα και δεν σου βγαίνει και το αφήνεις και λες θα έρθει κάποια άλλη στιγμή και θα το ξαναγράψω ή θα το συνεχίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έρχεται ποτέ ή προκειμένου να συνεχίσεις κάποιο που κάποτε το άρχισες, βάζεις, λες άντε ρε που θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Θα ασχοληθώ με ένα καινούριο. Και εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Η Χαρούλα πριν από ένα χρόνο είχε διαβάσει παλιά ένα τραγούδι που λέει αυτό το άσπρο σου πουκάμισο ξέχνα το πάνω στο σεντόνι. Και της άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχε συμβεί να μου το ζητήσει. Κάποια στιγμή όμως ύστερα από... Μέλος του Συλλόγου Λευτεριστών και Χαρούλα, έτσι να το πούμε. Αλίμον. Σημεοφόρος. Τι τραγουδίστρια, Θεά. Μαγικό πλάσμα. Λοιπόν, η Χαρούλα έρχεται κάποια στιγμή πρόπερση και μου λέει σε παρακαλώ ρε Λευτέρη, εκείνο το τραγούδι που λέει το άσπρο σου που κάμισο και αυτά, και ξέρω, το θυμάσαι, το θυμάμαι. Βρες το, μου λέει, σε παρακαλώ. Άρχισα λοιπόν εγώ να ψάχνω εκεί σε αυτά τα μπακαλοδεύτερα που έχω και στα συρτάρια τα παλιά, δεν έβρισκα τίποτα και βαριόμουν και κάτσα και το έγραψα από την αρχή. Κράτησα αυτό που της άρεσε και έγραψα ένα καινούριο τραγούδι. Έτσι έχει γίνει στο 99% των περιπτώσεων. Το μαθαίνει οι δρόμοι, κλέφτες και αστυνόμοι, κι ήσουν πάντα ο κλέφτης, μάτια μου. Μου κρατούσες πάντα τη σκισμένη τσάντα κι άστρα που πολλούσες, μάτια μου. Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου κάψατε. Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου κάψατε.
τώρα βγάζεις τα άπαντα, τα οποία τι άπαντα, το 1 τρίτο είναι, έτσι, στο βιβλίο αυτό που έβγαλες τώρα πόσα είναι μέσα. Είναι 600-700, δεν ούτε το 1 δέκατο δεν είναι. Ναι, αλλά κοίταξε όμως. Είναι, ουσιαστικά είναι τα άπαντα, διότι είναι τα καλύτερα. Αντιπροσωπευτικά, μάλιστα. Ναι, είναι τα καλύτερα, Γιάννη. Είναι τα πιο αγαπημένα μου. Είναι τα πιο αγαπημένα του κόσμου. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, εν τέλει ένας τόμος συγκεντρωτικός που με ενδιέφερε να υπάρχει, διότι είναι ένας κόσμος ο οποίος τραγουδάει. Θα ήθελε ενδεχομένως και από ό,τι βλέπω έτσι είναι, να έχει όλο αυτό το υλικό σε ένα βιβλίο και όχι διάσπαρτο από εδώ και από εκεί. Έχει τρεις πολύ ωραίους, θα έλεγα, προλόγους από ανθρώπους που έχουν σκύψει πάνω στο υλικό με αγάπη, με ενδιαφέρον, γράφουν και πολύ ωραία, και τελικά βγήκε ένα βιβλίο που θα έλεγα ότι μου αρέσει πολύ και μου κρατάει και συντροφιά κάποιες ώρες, παρότι ξέρω το υλικό. Σήμερα οι νέοι, τα παιδιά των 18 ετών, τραγουδάνε τα τραγούδια σου. Και νομίζω ότι είναι ο τρόπος που τα προσεγγίζεις. Ένας από αυτούς που έχει κάνει ένα από τους προλόγους, ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος γράφει και στίχους και είναι και δημοσιογράφος και γράφει και στο Βήμα και κάνει και εκπομπές ραδιοφώνου, έχει γράψει ένα πράγμα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Λέει ότι εγώ γεννήθηκα 20 χρόνια μετά την άπονη ζωή. Αλλά αισθάνομαι ότι είναι ένα τραγούδι συνομιλικό μου, ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε για τη γενιά μου και για μένα. Για μένα έτσι. Και για τη γενιά μου. Υπάρχει ένα κόλπο, δεν είναι κόλπο κατασκευής, που το τραγούδι αυτό και όλα τα άλλα τα τραγούδια ή τα περισσότερα από αυτά κινούνται διαχρονικά. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν συμβαίνει μόνο με μένα. Ναι, αλλά εσύ ακούμπησες πολύ το λαϊκό άνθρωπο. Τον πόνο του δεν τον τραγούδισε κανείς έτσι. Ναι, γιατί είσαι και εσύ από λαϊκή καταγωγή, γιατί είσαι πονεμένος άνθρωπος, γιατί παιδεύτηκες στη ζωή σου. Όλα αυτά που είναι γνωστά, να μην τα αναφέρουμε τώρα. Ναι, αυτά είναι. Αυτό έτσι. Δεν είναι το πλαίσιο πάντως που μπόρεσες να ακουμπήσεις. Όχι, νομίζω ότι είναι και αυτό ασφαλώς. Και είναι και η καταγωγή, η προέλευση. Η φτωχολογία, πώς να την τραγουδήσεις αν δεν έχει υπάρξει φτωχός. Ακριβώς, εντάξει. Αλλά είναι και άλλα πράγματα. Εγώ έχω γράψει και μου αρέσουν πολύ, πάρα πολλά, και κατά την άποψή μου πολύ καλά ερωτικά τραγούδια. Είσαι ερωτικό, πώς το λες τον έρωτα, επανάσταση, πώς τον λες? Δεν είναι επαναστατικό πράγμα, βλέπεις ένα κορίτσι και για να γίνεις... Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό, Λευτέρη, χωρίς τον έρωτα δεν μπορείς. Γιατί εσύ πώς θα μπορείς? Όχι ούτε εγώ. Μη μου λες. Εσύ το εκδηλώνεις όμως, όλοι είμαστε κουμπωμένοι και μαζεμένοι και ντρεπόμαστε να το πούμε τόσο εμφανώς. Πιο χήμα είμαι, πιο χήμα. Αλλά εγώ έχω μεγαλώσει τους δρόμους. Έχω παίξει μπάλα στις αλάνες. Έχω βρίσει στις κερκίδες. Έχω ερωτευτεί κορίτσια και έχω ξεροσταλιάσει κάτω από τα παράθυρά τους. Δικά πόνουσε το μαχαίρι. Έσταζε μέλη η μαχαιριά. Και πέφαινα στην αμπιγιά. Πέφταν πάνω μου λιτά τα ζωντανά μαλλιά σου. Είπες ότι φώναζε τις κερκίδες, ακόμα φωνάζεις τις κερκίδες, έτσι, ακόμα πας στην ΑΕΚ. Πάω στην ΑΕΚ, αλλά φέτος δεν πήγα για διάφορους λόγους, αλλά ναι, συμμετέχω, Γιάννη, στο παιχνίδι, διότι άμα πηγαίνεις και κάθεσαι έτσι απαθής σαν να είσαι, ας πούμε, δικαστικός και παρακολουθείς έναν αγώνα, σαν να είσαι εισαγγελέας. Αν και μου έχει συμβεί το εξής. Να φωνάζεις εισαγγελέα στην κερκίδα, τι. Μου έχει συμβεί, ναι. Να είμαι παλιά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έπαιζε ένα μάτς η ΑΕΚ. Δίπλα μου λοιπόν ήταν ένας τύπος που, εάν τον έφθινες, ένας ελεηνός.
φοβόσουν ότι και με το θα τον φτύσεις θα πάθεις αρρώστια. Δεν μπορούσες να τον πλησιάσεις. Και δίπλα του ήταν ένας ανώτατος δικαστικός. Τον ήξερα εγώ, δηλαδή από τους διακεκριμένους. ΑΕΚΤΖΙΣ επίσης. Και κάποια στιγμή βάζει γκολ η ΑΕΚ και ο τύπος, ο Ελεηνός, και τον μαγκώνει τον άλλον, τον αγκαλιάζει και φιλιόντουσαν ουρλιάζοντας γκολ. Χέρια πήραν, πήραν τα χέρια κι ήρθε ξανά το βράδυ και δεν μπορεί η παρηγοριά να με βρει στο, να με βρει στο σκοτάδι. Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχει στείλει για να με δικάσου. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά. Όσοι σε ξέρουν από κοντά, είσαι παθιασμένος άνθρωπος. Ναι. Την ακουμπάς τη ζωή, τη σφίγγεις, την αγγίζεις και ναι, είσαι διαρκώς έξαλλος. Είσαι έξαλλος όταν βλέπεις μικρές αδικίες από το δρόμο που περπατάς, από το γραφείο που μπαίνεις μέσα. Ναι, ναι, πλακώνομαι και πλακώνομαι. Πλακώνεσαι με τους πάντες. Ναι, ναι. Αυτό τι κρύβει, μου λένε οι παλιοί σου φίλοι, ναι, ότι έχεις μια υπερευαισθησία που την κρύβεις πίσω από τον επιθετικό τρόνο που σωστά που είναι αυτά. Αυτά είναι σωστά. Είναι σωστές ερμηνείες. Ναι, δεν είμαι... Για να μην αρχίσεις να κλαις με κάτι που συμβαίνει, βρίζεις. Ναι, είναι σωστό, σωστό είναι αυτό, εντάξει. Και μ' αρέσει, μερικές φορές αυτό παραξηγείται. Λέει, μα καλά, πώς μιλάει αυτός έτσι κλπ. Αλλά και θυμάμαι σε μια εκπομπή μάλιστα, πάνε πάρα πολλά χρόνια, καμιά 20ετία, με ταλέντα, να η ευκαιρία. Ναι, ναι. Πολλές φορές ήμουνα έτσι πολύ αυστηρός με τους... με μερικούς διαγωνιζόμενους που δεν είχαν τα προσόντα. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει, είχαν πουλήσει οικόπεδα, είχαν πουλήσει αυτοκίνητα. Για να γίνουν τραγουδιστές. Για να γίνουν τραγουδιστές. Νομίζει ο κάθε ένας από αυτούς, δυστυχώς, ότι επειδή έτσι αποφάσισε θα γίνει νταλάρας. Ρε φίλε, ο νταλάρας έχει, εκτός του ότι έχει τη φωνή που έχει, ξόδεψε τη ζωή του όλη. Είναι ασκητής ο νταλάρας, ο Μανώλης ο Μητσιάς, η Χαρούλα η Αλεξίου, όλα αυτά τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι την Ελευθερία την Αρμανιτάκη σε ένα γκρουπ με κάτι παιδιά να έχουν μια κομπανία. Της βγήκε η ψυχή ώσπου να φτάσει σε ένα σημείο και να την παρακολουθεί ο κόσμος και να την χειροκροτεί. Ο Μέγας Τσιτσάνης έφαγε όλη του τη ζωή στο πάλκο. Αν έπιανες τα χεράκια του εδώ στα δάχτυλα θα έβλεπες ότι είναι χαραγμένα σχεδόν. Σαν να είτε και πάρει κάποιος ένα μαχαίρι και να τους είχε κάνει από τις χορδές του Μπουζουκιού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βγει στο τραγούδι και έχουν δουλέψει έχουν φάει εκατομμύρια μεροκάματα, νύχτες ατελείωτες. Μου έλεγε δε ο Μπιθικότσης, γιατί αυτά τα πράγματα τα υπέροχα που λέει ο Μπιθικότσης και πολλοί άλλοι αυτοί οι παλιοί λένε μεθυστικά. Λέει λοιπόν ο Μπιθικότσης είναι στην Πάτρα και έχει πάει να κάνει μια βόλτα και αισθάνεται ότι είναι ξυρισμένος και αξύριστος και το βράδυ πρέπει να βγει σε ένα μαγαζί να τραγουδήσει και παίζει μπουζουκάκι και βλέπει μέσα σε ένα, μπαίνει μέσα σε ένα κουρίο και βλέπει μια κιθάρα κρεμασμένη. Οι μπαρμπέριδες όπως ξέρεις πολλοί από αυτούς παίζουν και λίγη κιθάρισσα. Του λέει λοιπόν ο Μπιθικότσης, παίζεις λέει κιθάρα. Του λέει αυτός, λέει γρατσουνάω για να δω τα χέρια σου.
Και έτσι... Έτσι, βάλε τις φωνές να μας ομορφύνει στην εκπομπή. Του δίνει λοιπόν έτσι τα χέρια, για τον Πιτσιρικά μιλάω βέβαια, και καλά έκανε. Κάνει λοιπόν τα χέρια του ο κουρέας και ο Μυθικότσης τα αγγίζει, βλέπει τις γραμμές από τις αυτές, του λέει μπράβο είσαι ωραίος. Λοιπόν όλοι αυτοί να δεις τα χεράκια τους. Ο Νικολόπουλος, ο οποίος είναι ένας μπουζουξής από τους πιο σημαντικούς και συνθέτης πολύ καλός. Ο Μίμης ο Πλέσας σε αυτή την ηλικία. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι τραγουδιστές πάντως που τραγούδησαν τα ποίηματά σου, όλοι σε σέβονται. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν που να πει «Μα ξέρεις ο Λευτέρης, είναι κολλητή σου και κάνετε πλάκες διαρκώς». Γιατί χωρίς πλάκες δεν μπορείς να ζήσεις, αυτό πρέπει να το πούμε έτσι. Αν δεν σκαρώσεις κάνα δύο πλάκες τη βδομάδα σε ανθρώπους, θα μελανχολήσεις. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις πλάκες. Και είναι και ωραίο να βρίζεις και να παίζεις και καρπαζές κλπ. Αλλά εκείνο που είπες τώρα. Είχα πάει με τον Μπάριο στην Πάρο. Και όλο το βράδυ που πήνα μούζα πριν από την εκπομπή, μιλούσε διαρκώς για το Λευτέρη. Και ο Λευτέρης και μου είπε ο Λευτέρης. Κάποια στιγμή λοιπόν στην εκπομπή, τον λέω ποιητή, επειδή έχει γράψει κάποια βήματα. Και μου λέει: σε παρακαλώ, κόψε το, μην το βάλεις, μην ακούς ο Λευτέρης ότι με χαρακτηρίζει ποιητή. Κάηκα. Ε, βέβαια. Θα τον πλάκωνα μετά. Διότι ο Μπάριος είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Και είναι μέγας τραγουδιστής επίσης. Δηλαδή έλεγε ο Καζαντζίδης ότι είναι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής της αγάπης. Κοίτα ωραία φράση που βρήκε ο Καζαντζίδης να πει για τον Μπάριο. Και έχει δίκιο. Λέει, το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω αν το έχω πει στην τηλεόραση ή το έχω γράψει. Ο Μπάριος εάν ήταν στην Ισπανία, ο Ιγκλέσιας θα του έδαινε τα κορδόνια. Ποιος ταξιδεύει στα μάτια σου και ποιος σ' αγρυπνά στο κορμί σου μάτια μπλε στα μεγάλα ταξίδια σου θα είμαι εγώ, θα είμαι πάντα μαζί σου μάτια μπλε στα μεγάλα ταξίδια σου θα είμαι εγώ, θα είμαι πάντα μαζί σου. Υπάρχει μεγάλο συνθέτης ή μεγάλος τραγουδιστής με τον οποίο να μην έχεις συνεργαστεί? Μόλις έχεις δουλέψει. Ποιος? Ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν έχω δουλέψει με τον Μάνο Χατζηδάκη. Το κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης είχε κάνει ένα δίσκο στην Αμερική όταν ήταν, τον οποίο εν συνεχεία έκανε ο Γκάτσος, έγραψε τα λόγια, μέγας ο Γκάτσος και δάσκαλός μου και όλα αυτά. Και μου ζήτησε να γράψω το τραγούδι μέσω του Αλέκου του Πατσιφά. Μου στείλε λοιπόν την ταινία και ύστερα από λίγες μέρες μου είπε ο Πατσιφάς, που είχε τη λύρα, ένας πολύ μεγάλος δισκάς, ο Χατζηδάκης σε παρακαλεί σε ένα τραγούδι να βάλεις το όνομα Κεμάλ. Λέω γιατί. Λέει διότι ένας φίλος του είχε ένα σκύλο που τον λέγανε Κεμάλ. Και είπα εγώ τα γράφω. Και τελείωσε εκεί άδοξα. Από τέτοια λεπτομέρεια. Ναι, γιατί κάπου με έθιξε αυτή η ιστορία εμένα. Με τσάντισε. Αλλά μου λείπει όμως και με πόνο το λέω ένας δίσκος με τον Μάνο Χατζηδάκη, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν μέγας.
Πάντως, με όλους έχεις μία σχέση, έτσι. Μία ειδική σχέση με τον καθένα. Βέβαια, είναι φίλοι μου αυτά τα παιδιά, παιδί μου. Είμαστε μέσα στο. Η Χαρούλα, ο Γιώργος Ανταλάρος, είναι όλοι πιτσιρικάδες. Α, είναι παιδιά μου αυτοί, ρε, παιδιά μου. Όταν εγώ, ας πούμε, βγήκα στο τραγούδι με τον Μπίθη Κότση, τον Ξαρχάκο και αυτούς, τον Ξαζατζίδη, ο Ανταλάρας ήταν ακόμη, ξέρω εγώ, έφηβος. Μέσα από, μαζί μεγάλωσαν στα χέρια μου, ας πούμε. Και επειδή τους έριχναν και καμιά μάπα, όχι κυριολεκτικός, ναι. Και τους έβριζα και έκανα και έδειχνα. Έγινε και ένας μύθος, έγινε και μια πλάκα, έγινε και μια ζεστή παρέα. Η λέσχη των Ελευθεριστών ξεκίνησε από μια πλάκα, έτσι. Γινότανε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο Αχιλλέας ο Θεοφύλου, ο οποίος ήταν παραγωγός της εταιρείας Μήνος. Και είναι ακόμη, νομίζω. Και είναι μαζί με τον Ηλία τον Μπενέτο, επίσης παραγωγό, και τον Δημήτρη τον Αρβανίτη, ο οποίος ήταν εκεί, διεύθυνε το καλλιτεχνικό τμήμα, γραφίστας σπουδαίος ο Δημήτρης. Μαζευόντουσαν κάθε Σάββατο, τα πίνανε σε ένα ουζάδικο στη Σανταρόζα και εκεί λέγανε διάφορες αλητίες και μιλάγανε για μένα. Κάνανε πλάκες. Και μετά το κάνανε λέσκι των Λευτεριστών. Μετά εκλήθην και εγώ. Να προεδρεύσεις. Ναι, στους Λευτεριστές, αφού το είχαν βγάλει οι Λευτεριστές και βγάλανε διάφορα κόλπα εκείνο τον καιρό, αναπτήρες που είχαν το όνομά μου, νομίσματα που είχαν και από τις δυο μεριές τη φάτσα μου. Τι να σου πω, ιστορίες καταπληκτικές. Και πηγαίνετε κάθε Σάββατο και προείδρευες καθώς να στην. Προείδρευα και λέγαμε ό,τι ήθελε ο καθένας. Μια περίοδο σου φιλούσαν το χέρι, έτσι. Φιλούσαν, μια περίοδο. Αυτό ήταν μέσα στο τυπικό. Ήταν απαραίτητο. Τυπικό, για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ναι, ναι, φυλάγανε χέρι, φέρνανε δώρα. Έδινα λόγο, σκέψω ότι εκεί ήταν αντιπρόεδρος, ένας από τους πιο μεγάλους ποιητές, ο Νίκος ο Καρούζος ο συγχωρεμένος, ο οποίος ερχότανε, φύλαγε χέρι. Και κυρίουσε το τυπικό ο Καρούζος κανονικά. Φύλαγε χέρι και λέγε, κύριε πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο να μιλήσω σε αυτό το κάθαρμα. Και του έλεγα, ποιο κάθαρμα, τον Δράσα, ο οποίος είναι από τον άθλιο κάθαρμα του κερατά. Και του έδινα το λόγο και άρχιζε ο Καρούζος να βρίζει. Και έτσι πέρναγε όλη η ώρα και δώσουν και πίναμε. Να σου πω, επειδή έχουμε διακοπή συνεδριάσεων, όμως πότε θα ξαναρχίσουμε και για τα δόκιμα μέλη. Πρέπει να αρχίσουμε συνεδριάσεις. Το πας λαού-λαού για να γραφτείς. Ναι, θέλω να γίνω μέλος. Όχι, το υποσχέθηκε ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας στο υποσχέθηκε, αλλά. Μου πότε θα εισηγηθεί στον πρόεδρο, ναι, ότι έχω το ήθος και ναι, τα αυτά κλπ. Για να γίνω ναι, και, ναι, και βρίζεις και επαρκώς. Θα μπορούσα να βρίζω. Τα Χριστούγεννα την είχε καλέσει ο Νταλάρας στο σπίτι και έβγαλε τα ημερολόγια, έτσι. Η πλάκα της χρονιάς ήταν αυτοτόματα. Το ημερολόγιο που έδωσε στην εκπομπή μου έστεισε στο σπίτι του βραδιά και σας μοίρασε το ημερολόγιο, έτσι. Το ημερολόγιο που έχει τη μάπα μου. Με φωτοστέφανο. Ναι, ναι. Τέτοιες πλάκες κάναμε, κατάλαβες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ έχω ένα πάθος, ξέρετε. Δεν ανήκω σε ομάδες, δεν έχω ποδοσφαιρικό πάθος κλπ. Ανήκω όμως, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Λευτεριστών. Και επειδή ο πρόεδρος είναι για σας ένα, ξέρω ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο, θέλω να σας δώσω λοιπόν αυτό το, τι είναι, σαν εικόνισμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Το εικόνισμα του πρόεδρου, είναι αυτό το Στέφαν. Σχέσεις που κρατάνε 30 χρόνια έτσι. Α, κάτι θέλει, έτσι. Κάτι θέλει να διατηρηθεί αυτό. Γιάννη, κοίταξε να σου πω. Μεταξύ φιλόδοξων ανθρώπων, πετυχημένων, με πολλά ενδιαφέροντα, θέλει Γιάννη, μια βάση να ζωή, την κρατάει αυτή τη σχέση. Η ζωή έχει ανάγκη η ζωή ολονών μας από πλάκες. Και όσο περνάνε τα χρόνια, οι πλάκες φεύγουν από μπροστά μας.
ο Σακελάριος, ας πούμε, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλο πρόσωπο. Κάθε μέρα έκανε μία πλάκα. Κάθε μέρα έκανε μία... κάποιον αναστάτωνε. Και όχι μόνο αυτός, και πολλοί άλλοι. Διότι είχαν μέσα στη ζωή τους το σκέρτσο, το καλαμπούρι, το ανέκδοτο. Εγώ λέω ανέκδοτα. Και βέβαια... Είναι και σόκινα ανέκδοτα. Μόνο σόκινα. Μόνο δεν μπορώ να... Μπροστά στις κυρίες οι οποίες κοκκινίζουν, αλλά θέλουν να τα ακούνε, έτσι. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Και να σου πω και, δεν θέλω να πω ονόματα κυριών που είναι σύζυγοι μεγάλων προσωπικότητων. Λένε, αχ, πες μας, όχι, και ναι, ντρέπομαι. Τα ανέκδοτα γενικώς είναι κάτι σημαντικό πράγμα. Και πρέπει να σου πω και μια σκέψη που έχω κάνει και την έχω γράψει μερικές φορές, ότι αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν ανέκδοτα είναι ευεργέτες της ανθρωπότητας. Σκέφτεσαι είναι τώρα... Είναι χαρά στον κόσμο και γέννη. Ναι, σκέφτεσαι ότι κάθεται κάποιος ένα πρωί και σκέφτεται το ένα, σκέφτεται το άλλο και φτιάχνει ένα ανέκδοτο. Δεν το ξέρει κανείς, δεν παίρνει δηλαδή χειροκρότημα, δεν πληρώνεται, το κάνει χάριν παιδιάς, χάριν της χαράς, χάριν του γεγονότος ότι θα δώσει στον άλλο άνθρωπο χαρά. Εγώ ξέρω ένα ανέκδοτο, προχτές μου είπανε, το οποίο είναι καταπληκτικό, δεν μπορώ να το πω στην εκπομπή, διότι θα μας δέσουνε, αλλά χτυπιόμουν κάτω από τα γέλια και λέω, για κοίτα τον Μπαγάσα, τι υπέροχος άνθρωπος είναι αυτός, τι χαρά μου έδωσε εμένα σήμερα και σε όλους τους άλλους τους οποίους μάζεψα και τους το είπα. Και ξέρεις, όταν αρχίζω και λέω εγώ ένα ανέκδοτο, την ίδια μέρα πολλαπλασιάζεται, το λέει όλος ο κόσμος. Διότι είπε... Περνάει η μέρα χωρίς να πεις ένα ανέκδοτο, Λευτέρη, όχι. Όχι. Πρόστιχο ανέκδοτο. Ο πύρετος σου μέσα μου, φωτιά που σπαρταράει. Έγινε ο κόσμος μια στανιά και πια δεν με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια στανιά και πια δεν με χωράει. Πρώτη που σ' αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φοράς, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φοράς, γεννιέμαι και πεθαίνω. Στο καφενείο εξακολουθείς να πηγαίνεις στο καφενείο της Χρήστου, τα έχεις κόψει αυτό? Όχι, το έχω κόψει γιατί και είναι λάθος. Αλλά το κόψα διότι οι μπαγάσιδες καπνίζανε και εγώ δεν πρέπει να εκτίθεμαι στο καπνίσμα και έτσι. Ήτανε πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Εκτονωνόμουνα και εγώ, ξεκουραζόμουνα. Στο καφενείο έχεις γράψει ποίημα? Έχω γράψει εκατοντάδες χρονογραφήματα. Το χρονογράφημα των νέων τώρα στο καφενείο δίπλα. Εκεί. Και τηλεφώναγα σε ένα παιδί και το υπαγόρευες. Όχι, το έγραφα εκεί, έλεγα παιδιά με συγχωρείτε μια στιγμή, καθόμουν για ένα τέταρτο, είχα την ιδέα μου, περιμέναν αυτοί με την τράπουλα, με βρίζανε, άντε τελείωνε, έγραφα καμιά 20 αράδες, ξανάρχιζα, μέχρι να τελειώσει η παρτίδα το είχα γράψει. Πάντως πάνω απ' όλα είσαι δημοσιογράφος, στον τρόπο που ζεις και κινείσαι, αν σου στερήσουν αυτό το αλκοολίκι, είσαι αλκοολικός με τη δημοσιογραφία. Είναι πολύ ωραίο πράγμα η δημοσιογραφία. Πώς το λες, το γραπτό κέντημα? Τι λέω κέντημα. Ολονών τα γραφτά που με ενδιαφέρουν τα λέω κεντήματα. Και πρέπει να σου πω ότι είμαι ο μόνος δημοσιογράφος και αυτό μπορεί να το ελέγξεις. Που όταν δω καλό χειρόγραφο, καλό κείμενο, σπέβδω αμέσως να γράψω στην εφημερίδα ότι να, διάβασα ένα κείμενο πολύ ωραίο. Εμένα με έχεις τιμήσει με αυτό στη στήλη σου πάντως. Με έχεις τιμήσει. Λοιπόν, και ξέρεις, στο επάγγελμά μας είμαστε μίζεροι άνθρωποι. Δεν μας περισσεύουν οι καλές κουβέντες. Σπάνια λέμε. Κανένας δεν λέει κουβέντα. Εγώ λέει αυτός, τώρα εντάξει. Ναι, μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Εγώ γράφω όμως. Και μένει. Τα καραβιά σας, τα πλουτιδές, τα μπαριά σας.
χαρείτε τα καραδιά σας, δε θα τα λείπεις το χώ. Θέλω το γιο μου το Ανεστάκι που είναι στη ξενιδιά. Αχ το μικρό μου καπετανάκι που δεν μου γράφει πια. Τώρα να πούμε που βρισκόμαστε, δεν έχουμε πει από την αρχή, είμαστε στη γειτονιά σου. Ήρθαμε να κάνουμε την εκπομπή στο σπίτι και μας έβγαλε στον δρόμο. Και είμαστε ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη. Βέβαια. Και μας σταματάνε διαρκώς τα γυρίσματα για να μας χαιρετήσουν οι διάφοροι που περνούν. Και το μωρό που φώναζε προηγουμένως. Αλλά δεν έχουμε πει και πολλά πράγματα για το βιβλίο και πρέπει να πουλήσουμε και κανένα βιβλίο. Να πουλήσεις το βιβλίο, λοιπόν, πες μου για το βιβλίο. Καταρχήν, άμα σε ρωτήσω να μου πεις το αγαπημένο σου ποίημα, θα με βρίσεις, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά πάντως. Τα 600 που είναι εκεί πάντως είναι τα αγαπημένα σου. Δεν ξέρω αν είναι 600 ή 700, δεν θυμάμαι. Ναι, είναι, τα έχω ξεχωρίσει. Τα έχεις ξεχωρίσει. Τα αγαπάω αυτά εκεί. Και, το αλλά... βιβλίο είναι εκδόσεις Κάκτος. Ναι, είναι εκδόσεις Κάκτος. Και νομίζω ότι εκείνος που το, θα το έχει, εκείνος που θα το βάλει στη βιβλιοθήκη του, έχει όλο σχεδόν το σώμα της δουλειάς μου. Δηλαδή μπορεί να ανατρέχει και να, δηλαδή να διαβάζει, να βρίσκει, να κάνει, να δει, να συγκρίνει. Αλλά σκέφτομαι και το άλλο. Έχει και ένα, με συγχωρείς Γιάννη, έχει και ένα χαρακτήρα το βιβλίο καθαρά λειτουργικό. Έρχονται, ξέρεις πόσοι νέοι τραγουδιστές υπάρχουν, πόσοι παλιοί τραγουδιστές υπάρχουν. Το βιβλίο αυτό είναι χρηστικό. Ενιχυρίδιο για τον νέο καλλιτέχνη, έτσι. Και για τον παλιό. Λευτέρη, μια εκπομπή μαζί σου δεν τελειώνει ποτέ. Κανονικά πρέπει να την κάνουμε σε συνέχειες. από ό,τι κατάλαβαν οι τηλεθεατές, την εκπομπή την έκανες μόνος σου. Όχι, εγώ παρίσταμαι. Το δικαιούσε γιατί είσαι δημοσιογράφος. Δεν... Έλα, τώρα, το δικαιούμαι. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Κάναμε ωραία βόλτα. Και είπαμε και μερικά πράγματα, ελπίζω ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ παραδόσια για τη χαρά που μου έδωσες. Και εγώ, είσαι καλεσμένος στην εκπομπή μου σήμερα. Έχουμε καλές πωλήσεις στο βιβλίο. Και το κυριότερο να περάσεις καλά το καλοκαίρι στο Μόλιβο, γιατί όπου να είναι φέρνεις. Όπου να είναι την κάνω. Πας για δίμηνο στη Μυτιλίνη. Την κάνω. Όχι δίμηνο, τρίμηνο. Τρίμηνο διακοπές θα κάνεις. Δεν κάνω διακοπές. Είμαι εκεί. Γράφω. Είσαι κάτοικος. Ναι, μένω από το 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Είμαι και μεγάλος στην ηλικία, ρε παιδί. Δεν είσαι μεγάλος, Λευτέρη. Η συνάδελφος νωρίτερα που τη ρωτήσαμε εδώ πόσο χρονό είσαι, μας είπε 45, κάτι τέτοιο. Η συνάδελφος είπε κι άλλα, ότι είμαι γοητευτικός κλπ. Αλλά αυτά τα είπε όλα, είναι, ναι. Είναι χατήρια. Χατήρια. Λευτέρη, καλό καλοκαίρι να περάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ την επόμενη Κυριακή μετά το δελτίο ειδήσεων του μεσημεριού. Καλό σας απόγευμα. Τέσσερα πόδια δυνατά. Μια πουτσή κιθάρα, να χάμε τώρα δυο τσιγάρα και δυο για μετά. Να χάμε τώρα δυο τσιγάρα και δυο για μετά. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παράδεισος, διπλάσι. Έλα παιδιά! Ταξίδια μακρινά.